Απολογισμό του πρώτου μουσικού φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλίνης έκανε σε συνέντευξη τύπου το πρωί της Τρίτης στο Παλαιό Δημαρχείο η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ερυφύλη Χιωτέλη, η οποία ανακοίνωσε πως το δεύτερο μουσικό φεστιβάλ που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι από τις 21 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου θα είναι αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε το δεύτερο μουσικό φεστιβάλ Μυτιλίνης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου και θα είναι αφιερωμένο στο μεγάλο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Κύριες κατευθύνσεις και του δεύτερου μουσικού φεστιβάλ θα είναι οι συναυλίες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ημερίδες. Επιπλέον θα προσθεθεί στο δεύτερο μουσικό φεστιβάλ Μυτιλίνης ένας διεθνής διαγωνισμός που θα ανακοινωθεί μετά τα Χριστούγεννα με μια συγκεκριμένη θεματική που θα συνδέεται άμεσα με το νησί της Λέσβου. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας συνθέτης που η ποικιλομορφία της μουσικής του έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος και είναι γνωστή σε όλους μας. Έτσι υπάρχει ένα έργο που εκτείνεται από την κλασική μουσική, συμφωνικό έργο, όπερα, μουσική δωματίου, μέχρι τη λαϊκή μουσική. Καλλιτεχνικό σύνολο θα συμμετέχει επίσης από την Ευρώπη εγνωσμένης αξίας λόγιας μουσικής. Θα έχουμε συνεργασία με καλλιτεχνικό φορέα εγνωσμένης αξίας σε πρωτότυπο έργο. Θα έχουμε πρωτότυπα καλλιτεχνικά έργα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Μυτιλίνης. Αφιέρωμα στην όπερα με γνωστούς καλλιτέχνες της όπερας. Ταυτόχρονα, μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα ανακοινωθεί τα Χριστούγεννα για καλλιτεχνικά σύνολα νέων μουσικών 15 έως 20 ετών από το νησί της Λέσβου, θα προσδοκούμε από αυτό το κάλεσμα να αναδειχτούν οι μουσικές ικανότητες σε ατομικό, σολιστικό ή μικρών συνόλων επίπεδο από τα σύνολα που θα δημιουργηθούν μετά το κάλεσμα, μετά την πρόσκληση αυτή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε τέτοια μουσικά σύνολα, αλλά και ατομικά άτομα, τα οποία ασχολούνται με τη μουσική και να δώσουμε χώρο μέσα σε αυτό το φεστιβάλ να παρουσιαστούν, να εμφανιστούν νέοι άνθρωποι δηλαδή που βρίσκονται στο νησί μας 15 έως 20 ετών, που ασχολούνται με τη μουσική και που θέλουμε να βάλουν το στίγμα τους σε αυτό το δεύτερο φεστιβάλ μουσικής. Προσδοκούμε επίσης και θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή οργανωμένων καλλιτεχνικών συνόλων του Δήμου μας. Από την αρχή, από το πρώτο φεστιβάλ, είπαμε ότι αυτό το φεστιβάλ θα έχει μετακλήσεις, θα έχει καλλιτέχνες αναγνωρισμένης αξίας από τον υπόλοιπο κόσμο, από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε βήμα στα τοπικά μας σύνολα, τα οποία είναι εξαιρετικά σε ποιότητα και αρκετά σε ποσότητα. Το δεύτερο φεστιβάλ, λοιπόν, το Μουσικό Φεστιβάλ Μυτιλίνης, θα περιέχει και την παρουσίαση έργου που θα προκριθεί από το διαγωνισμό σύνθεσης, όπως σας είπαμε πριν, ο οποίος θα ανακοινωθεί μετά τα Χριστούγεννα. Θα έχουμε τη συνέχιση των μαθημάτων και θα προσθεθούν και νέα μουσικά όργανα. Θα έχουμε την ενίσχυση της τοπικής και παραδοσιακής μουσικής σε συνδυασμό και με άλλες χώρες. Θα επιδιώξουμε την εξωστρέφεια του φεστιβάλ μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών και θα προσθέσουμε ένα νέο κύκλο μουσική και θέατρο σε μια πρωτότυπη ιδέα που θα γραφτεί ιδιαίτερα για το δεύτερο μουσικό φεστιβάλ. Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης και της εξωστρέφειας του δεύτερου μουσικού φεστιβάλ της Μυτιλίνης, θα κάνουμε κάλεσμα για δημιουργία εθελοντών για την υποστήριξη του φεστιβάλ, οι οποίοι θα πλαισιώσουν όλες τις εκδηλώσεις και θα δημιουργήσουν μια ομάδα που θα συμμετέχει ενεργά και θα στηρίζει αυτό το φεστιβάλ. Θα συνεχίσουμε, γιατί βγήκε με μεγάλη, θεωρήσαμε ότι είναι πολύ επιτυχημένη αυτή η σκέψη από ό,τι μας λέει όλος ο κόσμος που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις, θα συνεχίσουμε τη διάχυση των εκδηλώσεων και των δράσεών μας σε όλη την πόλη και σε όλο το Δήμο, όπως κάναμε και στο πρώτο μουσικό φεστιβάλ, προσπαθώντας να αναδείξουμε εμβληματικά σημεία της πόλης μας και του Δήμου μας. Το 2025 μπορούμε να δώσουμε ακόμα περισσότερη
προσμονή για τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα που θα οργανώσουμε και νομίζω ότι ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει κάτι για το οποίο κάπου αλλού δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Τονίζω και εγώ ότι το φεστιβάλ τελείπων είναι η ιδέα του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό την έννοια ότι ανήκουμε σε μια βεντάλια φεστιβάλ εγνωσμένης αξίας, με την έννοια ότι τηρούμε κάποιους κανόνες και διαδικασίες. Και προδιαγραφές, προφανώς, ναι. Και θεωρούμε ότι οι εκπλήξεις που μας περιμένουν για το επόμενο έτος, βλέπετε πόσο νωρίς ξεκινάμε το σχεδιασμό, θα τις λέμε λίγες και ο κόσμος ακόμα περισσότερο θα αγκαλιάσει αυτή την πραγματικά σπουδαία και σοβαρή προσπάθεια.